Με μεγάλη χαρά, σήμερα φιλοξενούμε στην τηλεφημερίδα μας εδώ στην 4Ε, τον ψηφισμένο νέο Μητροπολίτη Δράμας, πατέρα Δωρόθεο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σε να ανταμώνουμε. Καταρχάς, να αναφωνήσουμε άξιος, όπως κάνουμε όλες αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερη χαρά για εμάς και ιδιαίτερη χαρά και για τη δράμα που σας περιμένουν πώς και πώς. Τι είναι ευχή σα. Καλημέρα του Κυρίου. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι η δράμα, από ό,τι παίρνουμε, από τα μηνύματα που παίρνουμε, είναι επιποδός. Περιμένουν, θέλουν να μάθουν για την ενθρόνηση, πότε θα γίνει. Οι τελευταίοι υπολογισμοί κάνουν λόγο για τα μέσα Νοεμβρίου, κάπου εκεί. Δεν ξέρω, αν γνωρίζουμε ακόμα. Μάλιστα. Ναι. Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Όπω καταλαβαίνετε, η εκλογή και η κατάσταση ενό νέου Μητροπολίτη έχει πάντοτε μια διαδικασία. Και η διαδικασία αυτή ξεκινάει από την εκλογή. Ε, μετά πάμε στη χειροτονία, έγινε, και η εκλογή και η χειροτονία και ολοκληρώνεται με την ενθρόνηση. Ε, βεβαίως επειδή ο Μητροπολίτης είναι και πρόσωπο το οποίο έχει σχέση με την πολιτεία ε, πρέπει να γίνουν οι διαβεβαιώσεις ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και αφού γίνουν αυτές καθορίζεται η ημερομηνία ενθρονήσεως. Αυτή δεν έχει καθοριστεί μέχρι τώρα από την Ιερά Σύνοδο, θα περιμένουμε. Αλλά, όπως είπατε κι εσείς, περίπου στα μέσα Νοεμβρίου και γύρω, τέλος πάντων, θα έχουμε την ενθρόνηση. Είπατε κατά τις δηλώσεις που κάνατε μετά την ενθρόνηση, τη χειροτονία σας με συγχωρείτε, ότι πορεύεστε Μάλιστα. προς τη δράμα με μια ανεκτήμητη πνευματική κληρονομιά και αναφερθήκατε στην Παναγία την Οικοσυφήνισσα, που τόσο πολύ αγάπουν οι δραμινοί. Και όχι μόνον ε, Ξεκίνησε με την Παναγία την Οικοσυφήνησα, η οποία ε, είναι πραγματικά το σέμνομα της περιοχής μας και όλοι θα έλεγα και της Βόρειας Ελλάδος. Ίσως δεν είναι τόσο γνωστή στη Νότια Ελλάδα, ε, αλλά όμως στη Βόρεια Ελλάδα είναι πάρα πολύ γνωστή η Παναγία, το μοναστήρι ε, και σίγουρα από εκεί ξεκινάμε, από την, ε, από την Παναγία μας. Εξάλλου και θεολογικά λέμε ότι η Παναγία είναι μετά την Αγία Τριάδα έχει τα δευτερία της Θεότητος. Επομένω, ε, η Παναγία είναι το σεμνομά μας. Και φυσικά η δράμα έχει και, έχει και το άλλο μοναστήρι της Αναλήψεως Σωτήρος τη Ήψα που συνδέεται με μια πολύ μεγάλη μορφή του 20ου αιώνα Αγίου, του Αγίου Γεωργίου, του Οσίου Γεωργίου, του Καρσλίδη που είναι και ομολογητής και έχει δοκιμάσει το μαρτύριο αλλά και πάνω απ' όλα Όσιος, δηλαδή ασκητής, ο οποίος με την ζωή του και με την άσκησή του, με τις προσευχές, τις νηστείες, τη φιλανθρωπία του, αποτελεί το παράδειγμα και τον οδοδείκτη για όλους εμάς. Βασμιώτα... Αυτό εννοώ ναι. πνευματική κληρονομιά, ναι. δηλαδή ότι έχουμε την Παναγία από τη μία πλευρά και έχουμε και από την άλλη πλευρά τον, τον Όσιο Γεώργιο τον Καρσίτη και φυσικά τον ιερομάρτυρα που συνδέεται με την σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού, τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, τον ο οποίος προήρθε από τη δράμα. Σε Λίγο που έχουμε μελετήσει. Είπατε οριστά. για ένα έργο δύσκολο, κάνατε λόγο, το οποίο έχει ανάγκη συστράτευση όλων. Δηλαδή, καλέσατε του πιστού το πλήρωμα τη Εκκλησίας τη Δράμα, κλήρο και λαό μαζί να συστρατευτούν σε αυτό το έργο. Μάλιστα. Ναι, το πιστεύω αυτό. Ε, και έτσι είναι η ζωή, δηλαδή η ζωή βασίζεται στις ε, ε, καθημερινές, τις προσωπικές σχέσεις. Ε, ε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια η οποία έχει σχέση όχι με τα πρόσωπα μόνο τα οποία ε, ζουν αυτή τη στιγμή ε, σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και με τα πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο, με τους και μας, <ρωθ'> με τους νεκρούς μας όπως λέμε και κυρίως με τους Αγίους μας. Και με τον τριαδικό θεό μας. Όλοι αποτελούμε μία οικογένεια. Καταλαβαίνετε, μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχουν σχέσεις αγάπης, σχέσεις υπακοής, σχέσεις ελευθερίας του προσώπου, ώστε ο κάθε άνθρωπος να αναπτύσσει τα προσόντα του και τα χαρίσματά του. Έτσι, δεν το αρνούμεθα αυτό, αυτό σε κανέναν. Ε, αλλά όλα αυτά πρέπει να δουλέψουν αρμονικά. Για να δουλέψουν όμω αρμονικά, επειδή όπω γνωρίζετε υπάρχει η ελευθερία του προσώπου, ο κάθε άνθρωπο δηλαδή έχει την ελευθερία του, πρέπει να θέλει ο άνθρωπο να συνεργαστεί. Και γι' αυτό το λόγο μίλησα για δύσκολο έργο, διότι πολλέ φορέ δεν θέλουμε οι άνθρωποι, γενικώ μιλάω, δεν κρίνω κανένα ε, αλλά όταν θέλουμε γίνονται θαύματα. Εάν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε στη δράμα την Εκκλησία του Χριστού με ε, παρησία και με, ε, έτσι, με, έναν τρόπο που να ε, δείξει τη ζωντάνια της είναι αυτός, ο, ο δρόμος της ε, συνεργασίας, συνεργία όπως το λέμε στη ζωή. Ο άνθρωπος συνεργάζεται και με το Θεό. Βλέπετε, ο Θεός ο ίδιος συνεργάζεται με τους ανθρώπους, επιλέγει τους κληρικούς. Δεν είναι οι άγγελοι κληρικοί, είναι άνθρωποι που ο καθένας από μας έχει το φορτίο των αμαρτιών του και αγωνίζεται και πρέπει να αγωνίζεται και ο Θεός λοιπόν μας καταδέχεται. Εάν λοιπόν ο Θεός μας καταδέχεται, πώς εγώ σαν άνθρωπος ενώ το εγώ, ο καθένας από μας να αναλογιστεί, να βάλει τη θέση του εκεί, δεν θα συνεργαστώ με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτό εννοούσε. Σεβασμιότατε, έχετε, αφήνετε ένα πολύτιμο έργο εκεί στην Ιερά Μητρόπολη, Ιγουμενή Αξιουπόλο και Πολυκάστρο. Αφήνετε δύο ναού, κοσμήματα εκεί στην περιοχή. Είστε εκτήτορα των Ιερών Ναών Παναγία Άξιον Εστή Αξιουπόλο και Αγία Τριάδο Πολυκάστρου, να πούμε για όσου ίσω δεν γνωρίζουν. Τι είναι αυτό που θα σα λείψει φεύγοντα από την Ιερά Μητρόπολη, την οποία υπηρετήσατε τόσα πολλά χρόνια και γνωρίζοντα και εμεί βέβαια τα εύσημα και τα πολύ καλά λόγια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιγουμενή κ. Δημητρίου. Μάλιστα. Ε, ακριβώς ε, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας να πω ότι να το συνδέσω με την προηγούμενη ερώτηση ότι ε, εάν ε, κτίζουμε ένα ναό και αυτό δεν αφήλεται σε έναν άνθρωπο οφείλεται στη συνεργασία και πάλι των πολλών προσώπων και ανθρώπων. Εγώ ευχαριστώ τους ανθρώπους και πρώτα πρώτα το Μητροπολίτη μου τον ε, Άγιο Γουμενίσης διότι μου έδωσε το δικαίωμα να να αναπτύξω το δικό μου χάρισμα αλλά και το χάρισμα των άλλων ανθρώπων ε, κτίζοντας ε, δύο ναούς, καταλάβατε. Και επίσης ε, απέναντι τώρα στον κόσμο όπως ρωτήσατε ε, ο κόσμος είναι πω, δηλαδή, πάρα πολύ καλός, ε, μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή ε, ίσως γνωρίζετε ότι η Μητρόπολη Ιγουμενής ήταν ε, νεοπαγής μητρόπολη με πολλές δυσκολίες και όμως έγινε ένα θαύμα χάρη στον Μητροπολίτη ε, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο ναοί, είναι το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ, το οποίο κτίστηκε από το μηδέν. Είναι η αναστήλωση δύο μεγάλων ναών στη Γουμένισσα, δηλαδή ε, η Μητρόπολη είναι Γουμένισσα, Αξιούπολο και Πολυκάστρου και στην Αξιούπολη καινούριο ναό Πνευματικό Κέντρο. Αποκατάσταση 16 ναών στη Μητρόπολη, οι οποίοι είχαν ε, ε, σε συνεργασία με την αρχαιολογία, ήταν δηλαδή η μνημεία. Ε, και στο Πολύ καινούργιο Ναό και στην Γουμένισσα δύο ναοί, δηλαδή ο, ο, το Μοναστήρι της Παναγίας Γουμενίσης και ο Άγιος Γεώργιος, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός, ε, με προγράμματα ανασυλλοθήκανε. Αυτά δεν είναι λίγα. Βεβαίως, ε, ο σκοπός μας δεν είναι τα κτίρια, ο σκοπός μας είναι να κτίζουμε ψυχές ανθρώπων. Και αυτό θα προσπαθήσω να προτίσω να κάνουμε στη δράμα. Αυτό το κάνατε άλλωστε και με τα ε, κατηχητικά ε, για τους νέους, με τα φροντιστήρια που είχατε οργανώσει. Έτσι δεν είναι σεβασμίδατε. Μάλιστα. Έτσι, έτσι. Ε, το σημαντικό είναι πάνω απ' όλα να ασχοληθούμε με τους νέους ανθρώπους. Αυτή είναι το μέλλον και της Εκκλησίας και της ε, πατρίδος μας. Ε, να αγωνιστούμε, να κάνουμε, να βοηθήσουμε καταρχάς τις οικογένειες αν είναι δυνατόν να οδηγηθούν και σε μια πολυτεχνία θα έλεγα, να μην αρκούμαστε στο ένα και δύο παιδιά. Και δεν το λέω αυτό για λόγους δημογραφικούς μόνο, αλλά το λέω και για λόγους πνευματικούς αν θέλετε. Ε, να αγκαλιάσουμε τα παιδιά με τη λειτουργία, με τη σωστή λειτουργία των καθηγητικών, με τις κατασκηνώσεις και μπορούμε να προσφέρουμε στα νέα παιδιά. Εδώ στη Γουμένισσα η εμπειρία μου λέει ότι ε, κάπως τα καταφέραμε με τη βοήθεια και άλλων ε, ε, ενοριών και, και άλλων μητροπόλεων γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε εδώ δική μας κατασκήνωση. Καταφέραμε να λειτουργήσουν τα πράγματα και τα παιδιά να τα έχουμε κοντά μας. Ε, ακόμη να δημιουργήσουμε και χοροδία παιδική και μουσικό σχήμα που τα παιδιά έπαιζαν τα ίδια τα όργανα και τραγουδούσαν και ε, οργανώναμε διάφορες εκδηλώσεις και τα και τα παρόμοια. Ε, πιστεύω ότι και η δράμα είναι πολύ μεγαλύτερη η μητρόπολη και έχει πολλές δυνατότητες. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και προς αυτόν τον άξονα. Σε μας μιώδατε πολλά τα μηνύματα από την Ρά Μητρόπολη Γουμενήσει που φτάνουν στον τηλεοπτικό μας σταθμό κάθε μέρα σχεδόν αυτές τις ημέρες για εσάς. Θετικά όλα, πραγματικά χαίρεται ο κόσμος, οι πιστοί χαίρονται, αλλά έχουμε μηνύματα και από την καβάλα. Ο τόπος που γεννηθήκατε, ναι. έτσι. Μάλιστα, ναι. Να γεννήθηκα στην Καβάλα, μια, όπως ξέρετε, ιστορική αποστολική Μητρόπολη, διότι εκεί ήρθε ο Απόστολο Παύλος και πήγε, επισκέφθηκε τους Φιλίππους και όπως γνωρίζετε με την Αγία Λιδία του δεσμοφύλακα του Φιλίππων την ωραία επιστολή, τη χαρούμενη επιστολή που έγραψε στους Φιλίππους του αγαπούσε πάρα πολύ εκεί όντως είναι η επιγής πατρίδα μου εκεί έζησα μέχρι τα 18 χρόνια στα σχολεία και τα λοιπά. και μετά στο πανεπιστήμιο και βέβαια δεν είχα τη δυνατότητα να εργαστώ στην Καβάλα παρά μόνο μία χρονιά ως εκπαιδευτικό. Στο τρίτο ε, γυμνάσιο νομίζω, ναι. Ε, και ε, μετά έφυγα βέβαια, πήγα αλλού, Αθήνα, Λάρισα, Γουμένισσα. Ε, ναι, έχω γνωστούς, είναι η οικογένειά μου εκεί. Λοιπόν, θα είμαστε κοντά τώρα και Έτσι. εκεί. Να ρωτήσω για το τέλος τώρα. Τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στους δραμινούς, στις δραμινές που μας ακούνε αυτή την ώρα, μέσω του τηλεοπτικού μας σταθμού. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πω το μήνυμα το οποίο εγώ έχω λάβει. Mm -hmm. Και δεν το λέω ως κολακία. Ε, έχω λάβει το μήνυμα ότι ο κόσμος είναι ε, της δράμας ε, ε, άνθρωποι θρησκευόμενοι, άνθρωποι που έχονται των παραδόσεων, ε, άνθρωποι θα έλεγα που στο DNA τους... Ε, Υπάρχει το μαρτύριο, υπάρχει, υπάρχουν οι άγριες θηριωδίες ε, και οι σφαγές και τα λοιπά. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν ένα λαό και του δίνουν ε, μία ταυτότητα. Νομίζω λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες λοιπόν είναι ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ καλός. Εκείνο που θέλω να πω και το λέω έτσι πολύ απλά είναι ότι τι χρειάζεται ένας άνθρωπος, χρειάζεται μια αγκαλιά, χρειάζεται ένα καλό λόγο χρειάζεται ένα ενδιαφέρον, αυτό θα προσπαθήσω. Ήταν μεγάλη μας, μεγάλη μας χαρά πραγματικά σεβασμιότατε που συνομιλήσαμε. Άξιος πάλι να αναφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ Πρώτα πάρα πολύ να εύχεστε. Ναι. να εύχεστε διότι και οι θέσει αυτές όπως καταλαβαίνετε είσαι ψηλά και πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Θα προσπαθήσω να είμαι και όπου και πάλι με τη στήριξη των ανθρώπων με, με άδολο τρόπο, καθένας δηλαδή να πλησιάζει τον άλλον χωρίς ιδιωτέλεια, χωρίς συμφέρον, αλλά να πλησιάζουμε είτε τον επίσκοπο είτε ο επίσκοπος του το πίμνιο τους χριστιανούς ε, χωρίς ιδιωτέλεια, άδολα και αγνά και καθαρά. Την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά. Καλή επιτυχία στα προγράμματά σα και στι εργασίε σα. Προσφέρετε όντω μια θεάριστη υπηρεσία, διότι ε, φέρνετε το, το τους ανθρώπους του κοντά στο Θεό με τις εκπομπές σας και, ε, τι εκπομπέ σα και ό,τι άλλο κάνετε. Την ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν τον Σεβασμίδα, τον Μητροπολίτη Δράμας, κύριο Δωρόθεο. Πόσο μεγάλη χαρά πραγματικά και τα μηνύματά σα. Είναι τόσα πολλά και είναι όλα θετικά. Ευχαριστώ πολύ και από τη δράμα έχουμε, γιατί περιμένετε, ακούσατε στην αρχή, δεν ξέρουμε ακόμη. Η Εκκλησία τη Ελλάδο βέβαια θα ορίσει, θα έχουμε τι ανακοινώσει. Ε, εκεί, κοντά στα μέσα Νοεμβρίου. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεό να ανακοινώσουμε, να σα μεταφέρουμε τα τελευταία νέα. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, ιστορικού περιεχομένου, καθώ σήμερα είχαμε τη μάχη των Γιάννητσών. Το παρακολουθούμε και ερχόμαστε ξανά εδώ με την επόμενη συνέντευξή μα.